Κύριε Κατσότη, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Φιλιντόπουλε, εσάς και τους ακροατές. Κύριε Κατσότη, βρισκόμαστε σε μια περίοδο κατά την οποία ιδίως αυτές τις τελευταίες δύο ημέρες τα πράγματα έχουν αρχίσει να περιπλέκονται λίγο περισσότερο. Θέλω να πω με αυτό ότι χθες πληροφορηθήκαμε από τον κύριο Σόλτς, τον Γερμανό καγκελάριο, ότι υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ Αθηνών και Βερολίνου για την αποστολή στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ουκρανία. Αυτό δεν το γνωρίζαμε από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, του Υπουργείου Αμήνης ας πούμε ή τον Πρωθυπουργό. Το πληροφορηθήκαμε από τον κύριο Σόλτς. Και αυτό ταυτόχρονα εξελίσσεται, αυτή η υπόθεση εξελίσσεται ενώ η τουρκική πλευρά ακολουθεί μια εξαιρετικά επιθετική ρητορική έναντι της Ελλάδος. Πώς τα αξιολογείτε όλα αυτά? Βλέπετε να συνδέεται αυτή η κατάσταση? Αυτά τα γεγονότα συνδέονται μεταξύ τους? Βεβαίως και συνδέονται. Εμείς σαν ΚΚΕ από την αρχή έχουμε καταγγείλει σαν επικίνδυνη τη συμμετοχή, την εμπλοκή της χώρας μας σε αυτόν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τώρα η κυβέρνηση απογειώνει, να το πω έτσι, τη συμμετοχή της, και με αυτή την τελευταία εξέλιξη, την αποστολή τεθωρακισμένων οχημάτων, την οποία μάλιστα την ανακοίνωσε ο Σόλτς και όχι ο Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της χώρας, ο οποίος επιχείρησε να την αποκρύψει. Αν και αυτό βέβαια φάνηκε και από την επίσκεψη της ΣΥΠΑ, που εκεί δεσμεύτηκε για αποστολή νέων οπλικών συστημάτων. Είναι μια σοβαρή εξέλιξη που, πέρα από αυτή την βαθύτερη εμπλοκή, όπως λέμε, της Ελλάδας σε μια περίοδο που οι κίνδυνοι είναι πολύ μεγάλοι, σχετίζεται, κύριε Ψαριδόπουλο, και με την άμυνα της χώρας. Οφείλει τώρα η κυβέρνηση να δώσει... Τι εννοείται με αυτό? Θεωρείτε ότι ή εκφράζετε την ανησυχία σας ότι εξοπλισμός στρατιωτικός αποσύρεται από κάπου για να πάει στην Ουκρανία? Πολλά είναι τα ενδεχόμενα. Καταρχήν η κυβέρνηση οφείλει να δώσει εξηγήσεις ποιες ελληνικές μονάδες αφορά η αποστολή των συγκεκριμένων τεθωρακισμένων οχημάτων, και βέβαια να μας πει περισσότερα για την ελληνογερμανική συμφωνία, αυτή που έχουν κάνει και είναι κρυφή από το λαό. Μα και από τη Βουλή είναι, δεν είναι, και ούτε από τη Βουλή, ούτε στη Βουλή. Και πολύ περισσότερο βέβαια από το λαό. Και από τη Βουλή είναι βέβαια κρυφή, και πολύ περισσότερο από το λαό. Βέβαια, κύριε Ψαριδόπουλε, η Τουρκία είναι γνωστό ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες, όπου το ΝΑΤΟ την χαϊδεύει, ο Μικομισόν λέει βρείτε τα, για όλες αυτές τις διεκδικήσεις που επαναφέρει για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τις υπερηκτήσεις που κάνει πάνω από την Αλεξανδρούπολη, τα ζητήματα κυριαρχίας που θέτει για τα ελληνικά νησιά, όλα αυτά, ενώ λοιπόν η Τουρκία επαναφέρει αυτό το σύνολο των διεκδικήσεων, βλέπετε ότι οι σύμμαχοι της χώρας μας, από τη μία η Κομισόν λέει βρείτε τα, από την άλλη το State Department λέει στρατηγικός εταίρος η Τουρκία, και βλέπετε κρατάει με αποστάσεις. Το ΝΑΤΟ βέβαια με το Στόλτεμπεργκ κρατάει μια συγκεκριμένη στάση για την Τουρκία, που την θεωρεί μια σημαντική δύναμη στην περιοχή. Ο κύριος Στόλτεμπεργκ πάντα το έκανε αυτό με την Τουρκία. Ίσως πρόκειται και για τις ευρύτερες πεπιθήσεις του, αυτή την εντύπωση τουλάχιστον. Όμως να ξέρετε πολύ καλά, επειδή ακούω ότι θα φύγει ο Στόλτεμπεργκ και θα έρθει ένας άλλος, να ξέρετε και ο άλλος θα ακολουθεί στην ίδια γραμμή του ΝΑΤΟ, γιατί η στρατηγική τους δεν είναι άλλη από αυτή που χαράσουν η Ευρωατλαντική Συμμαχία, για να μπορέσουν να επιτύχουν τον κύριο στόχο τους, που είναι βέβαια από αφενός μένει ο περιορισμός της Ρωσίας, που είναι η πολεμική μηχανή, να το πω έτσι, του άλλου μπλοκ, του άλλου υπηρεσικού κέντρου, και από την άλλη βέβαια από το σκοπός είναι να περιορίσουν την Κίνα για να μην κινδυνεύσει υπό το καθεδρία των ΗΠΑ. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν ανταγωνισμοί, συγκρούσεις, αντιθέσεις, που αυτές είναι αιτίες του πολέμου, της προσφυγιάς, του αίματος που γίνεται, και βεβαίως να ελέγξουν τις πηγές πλούτου και τους δρόμους μεταφοράς. Εδώ η Ελλάδα
έχει αποφασίσει η αστική τάξη και υλοποιεί η κυβέρνηση τους σχεδιασμούς της να παίρνει μέρος σε αυτή την αντιπαράθεση, τη σύγκρουση και τον πόλεμο για να πάρει ένα κομμάτι της πίτας. Ο ελληνικός λαός όμως όχι μόνο δεν έχει κερδίσει, ήδη δέχεται τις μεγάλες συνέπειες αυτής της εμπλοκής και με την ακρίβεια και με τις, το ρεύμα, τα τιμολόγια του ρεύματος που έχουν φτάσει, να το πω έτσι στο Θεό, μια φράση να πούμε του λαού. Παραστατική πολύ, ναι. Ναι, και βέβαια η ζωή τους καθημερινά γίνεται κόλαση, γιατί δεν μπορούν να καλύψουν ούτε βασικές ανάγκες, πόσο μάλλον αυτές τις σύγχρονες που δημιουργεί η ίδια η εξέλιξη της κοινωνίας. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, η φτώχεια και εξαθλίωση εξαπλώνεται, η ενεργειακή φτώχεια, μια νέα έκφραση στη ζωή μας, θα είναι αυτή που θα περισσεύει το επόμενο διάστημα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε αυτόν τον στόχο των επιχειρηματικών ομίλων, την πράσινη μετάβαση, γιατί θέλουν, όπως βλέπετε, να επενδύσουν σε νέα πεδία κερδοφορίας για να έχουν μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους. Και βλέπετε ότι εδώ όλες οι πολιτικές δυνάμεις, οι άλλες εκτός κουκουέ, τι λένε, σε όνομα του περιβάλλοντος έχουμε τον αντικλιματικό νόμο, όπου θα υποχρεώνουν 3,5 εκατομμύρια πληθυσμού της χώρας να ζει στα όρια της φτώχειας και τον καλούν να αλλάξει τους καυστήρες πετρελαίου. Τους καλούν να αλλάξουν τα αυτοκίνητα με ηλεκτρικά. 800.000 εργαζόμενοι έχουν μισθό 399 ευρώ. Ναι. Λοιπόν, και τους θα κάνουν ανακαίνιση στο σπίτι τους. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, τα πράγματα είναι τραγικά. Η Νέα Δημοκρατία βεβαίως είναι η κύρια δύναμη της αστικής τάξης που υλοποιεί τους σχεδιασμούς, όπως βέβαια και ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και το ΠΑΣΟΚ, που έχουν μια κοινή στρατηγική, κύριε Ψαριλόπουλε, μια στρατηγική ενίσχυσης των μονοπωλιακών ομίλων, διεύρυνσης των αγορών τους και κάτι που το πληρώνει ο ελληνικός λαός πολύ ακριβά, στερώντας ακόμη και τα βασικά πράγματα στην υγεία, στην παιδεία, στην εργασία, στον πολιτισμό, στην ποιότητα ζωής τους, παντού πληρώνουν αυτές τις επιλογές για να ενισχυθούν οι μονοπωλιακοί ομίλοι και η κερδοφορία τους. Αυτό πρέπει να τελειώνει. Αυτά τα κόμματα είναι ξένα με τη ζωή του ελληνικού λαού. Πρέπει να παραμερίσουν αυτές τις δυνάμεις, γιατί θα στέκονται πάντα εμπόδιο στη ζωή που δικαιούνται. Θα υπονομεύουν ακόμα και αυτή τη χαμοζωή που ζούσαν μέχρι τώρα. Κύριε Κασότη, μου επιτρέπετε να παραμείνουμε λίγο σε ορισμένα διεθνή, σε αυτά τα διεθνή ζητήματα. Αναφερθήκατε προηγουμένως στο χαρακτήρα της ρωσικής στρατιωτικής επέμβασης στην Ουκρανία. Χρησιμοποίησατε έναν παλαιό, αλλά κατά τη γνώμη μου έναν όρο ο οποίος δύσκολα, με τον οποίο δύσκολα κάποιος θα μπορούσε να διαφωνήσει. Πρόκειται όντως περί μιας υπεριαλιστικής αντίληψης, ανεξάρτητα πως την αντιμετωπίζει κάποιος και πως ακριβώς θεωρεί ότι εκδιπλώνεται. Μου κάνει εντύπωση πάντως, και δεν το λέω αυτό για να φέρω σε δύσκολη θέση το Κομμουνιστικό Κόμμα, μου κάνει εντύπωση γιατί αυτή την θέση δεν τη συμμερίζεται το Ρωσικό Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο έχει και άλλη παράδοση στο διεθνές φιλελληνικό κίνημα και στην προσπάθεια ειρήνης και ύφεσης στην Ευρώπη. Έχει παίξει ένα άλλο ρόλο στη Σοβιετική περίοδο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ρωσίας δεν είναι το ίδιο με αυτό που ήταν. Ναι, δεν είναι κουκουσέ, θα μου πείτε. Σωστά, σωστά. Και εν πάση περιπτώσει, εμείς έχουμε κάνει μια κριτική δημόσια. Ναι, ναι, το είδα στο ίδιο σπάσι. Το είδα, πράγματι. Του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ρωσίας. Νομίζουμε ότι η θέση του δεν είναι ορθή, ότι βοηθάει εδώ μια υπεριαλιστική χώρα με την εισβολή που έκανε στην Ουκρανία να διεκδικεί εδάφη μιας άλλης χώρας, ένας πόλεμος άδικος, και κανένα κομμουνιστικό κόμμα δεν μπορεί απέναντι σε αυτούς τους άδικους πολέμους, συμπεριφερειακούς πολέμους, να κρατά ουδέτερη στάση, πολύ περισσότερο να συνενεί. Λοιπόν, εμείς ως ΚΚΕ, ερμηνεύοντας αν θέλετε με βάση την θεωρία μας όλη αυτή την εξέλιξη και στη Ρωσία αλλά και παντού
με το άλλο επιδραστικό κέντρο της ΕΠΑ και τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε κάνει λοιπόν μια επεξεργασία και έχουμε μια θέση που λέμε ότι εδώ ο πόλεμος είναι μεταξύ των δύο επιδραστικών κέντρων, από τη μία ΕΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, και από την άλλη η Ρωσία, με ό,τι τέλος πάντων στέκεται μαζί της, και στη μέση είναι ο ουκρανικός λαός, ο οποίος πληρώνει, να πω έτσι, το μάρμαρο αυτού του πολέμου. Και ο πόλεμος δεν γίνεται για την Ουκρανία μόνο σήμερα. Βεβαίως η Ουκρανία πληρώνει το μάρμαρο. Ο πόλεμος έχει, όπως είπαμε, άλλους στόχους, αυτούς που είπα και προηγουμένως, να μπορέσει να περιορίσει την ίδια τη Ρωσία, αλλά και βεβαίως απότερος στόχος είναι η πρωτοκαθεδρία, η οποία κινδυνεύει από την Κίνα. Και βλέπετε ότι στο παγκόσμια γίνεται μια τέτοια σύγκρουση των εμπειριαστικών κέντρων, και οι λαοί είναι αυτοί που πληρώνουν το παραπάνω. 100 εκατομμύρια πρόσφυγες. Ο ΙΕ το τώρα. Λοιπόν, ο καπιταλισμός αυτό που φέρνει είναι βαρβαρότητα, προσφυγιά και αίμα. Φτώχεια και εξαφλίωση. Αυτό λέμε, γι' αυτό εμείς λέμε ότι ο σοσιαλισμός είναι η απάντηση σήμερα, τώρα, αυτή την περίοδο, απέναντι σε αυτές τις δυνάμεις, οι οποίες κάθε άλλο παρά έχουν στο κέντρο τους τον άνθρωπο, έχουν το κέντρο το κέρδος, το οποίο βέβαια βγαίνει πάνω στις ζωές των ίδιων των λαών. Αναλύοντας έτσι, κύριε Κατσότη, και την εσωτερική κατάσταση, το Κομμουνιστικό Κόμμα προκρίνει την ιδέα προσφυγής στις εκλογές? Το ΚΚΕ, ξέρετε ότι δίνει πολύ μεγάλο βάρος στην ανασύνδεση του ίδιου του εργατικού λαϊκού κινήματος, και με αφορμή αυτό να σας πω ότι 18 και 19 Ιούνιου έχει την πανελλαδική σύσκεψη του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, που είναι ένα, το ΠΑΜΕ δηλαδή, που έχει παίξει σημαντικό ρόλο αντίστασης απέναντι στις επιλογές των δυνάμεων μέχρι τώρα, με τα μνημόνια, με τα μέτρα όπου σαρώσανε δικαιώματα εργασιακά, ασφαλιστικά, το είναι των εργαζομένων. Δίνουμε μεγάλο βάρος λοιπόν στην ανασύνδεση του κινήματος, στην ενότητα της εργατικής τάξης απέναντι στο μέτωπο της αστικής τάξης με τις πολιτικές δυνάμεις που ευθύνονται σήμερα για την κατάσταση στις εργατικές λαϊκές οικογένειες. Βεβαίως είμαστε και πανέτοιμοι, όπως ξέρετε πάντα, να δώσουμε και τη μάχη των εκλογών όποτε το αποφασίσει η ίδια η αστική τάξη με τα κόμματά της, γιατί οι εκλογές αποφασίζονται και με βάση τα συμφέροντα των ίδιων των επιχειρηματικών ομήλων, το πότε θα γίνουν και πώς θα γίνουν. Εμείς δίνουμε και τη μάχη λοιπόν των εκλογών και καλούμε τον κόσμο και σε αυτές τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν, να συμπορευτούν με το ΚΚΕ, να το ισχυροποιήσουν, γιατί είναι μια δύναμη ελπίδας για τον κόσμο. Ξέρουν ότι το ΚΚΕ δεν θα τους διαψεύσει. Θα είναι μπροστά στους αγώνες για όσα στερούνται, για το μισθό, για τη σύνταξη, για τη δουλειά, για την υγεία, για την παιδεία. Μέχρι τώρα έχουμε πρωτοστατήσει σε όλα αυτά, σε αυτές τις συνθήκες, τις δύσκολες, και ανοίξαμε δρόμους, και το ΚΚΕ πιο ισχυρό μπορεί πράγματι να δυσκολέψει την αστική τάξη να περάσει όλα αυτά που επιχειρεί να περάσει, με την ιδιωτικοποίηση της υγείας, την παραπέρα εμπορευματοποίηση. Έχουμε το νέο νόμο, ξέρετε πολύ καλά που πάει η κατάσταση, με την παιδεία, όπου εδώ μπαίνουν περισσότερα εμπόδια στα παιδιά της εργατικής τάξης, τα παιδιά της. Μειώνεται και ο ρυθμός των εισακτέων. Ναι, ναι. Όλα αυτά λοιπόν είναι ζητήματα που βασανίζουν την κάθε εργατική λαϊκή οικογένεια, και εμείς τους καλούμε να σταματήσουν να ενισχύουν ή να, με τη στάση τους, να επιτρέπουν, να το πω έτσι, να συνεχίζει αυτή η πολιτική που υπονομεύει τη ζωή τους, που δυσκολεύει ακόμα περισσότερο τα πράγματα στο μέλλον. Να κοιτάξουν πραγματικά το μέλλον των παιδιών τους και να δυναμώσουν τους αγώνες ισχυροποιώντας και το ΚΚΕ. Είναι η μοναδική λύση. Βεβαίως εμείς, ξέρετε πολύ καλά ότι σαν κόμμα λέμε ότι θέλει ριζικές αλλαγές στην οικονομία και στην εξουσία, και γι' αυτό προτείνουμε στον κόσμο τη μόνη λύση, που είναι η αλλαγή τάξη στην εξουσία. Ό,τι είχε να δώσει αυτή η τάξη, το έδωσε. Δίνει τώρα πόνο, πόλεμο και θάνατο. Γι' αυτό λοιπόν λέμε στον κόσμο ότι πρέπει να αλλάξει τα πράγματα ριζικά.
να πάρει την εξουσία εργατική τάξη, να αλλάξει μορφή οργάνωση οικονομία, να είναι κοινωνική περιουσία τα εργοστάσια, τα καράβια, όλες αυτές οι υποδομές που θα υπηρετούν τις ίδιες τις ανάγκες του λαού μας. Γιατί για μας Θεός είναι οι λαϊκές ανάγκες και όχι το κέρδος. Κύριε Κατσότη, σας ευχαριστούμε πολύ για την συνομιλία αυτή. Να είστε καλά. Θα επανέλθουμε. Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σας.